Μέσα σε δύο αιώνε 15ο-17ο αιώνα, οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέκτησαν ολόκληρη σχεδόν την ελληνική Χερσόνησο. Ορισμένε όμω περιοχέ παρέμειναν ήδη από το 1204, για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα στην κυριαρχία των Λατίνων και κυρίω των Βενετών, των Γενουατών και των Φράγκων. Πρώτη ερώτηση. Τι ονομάζουμε Τουρκοκρατία και ποια τα αίτια τη κατάκτηση τη ελληνική Χερσονήσου από του Οθωμανού Τούρκου η άλωση τη Κωνσταντινούπολη από του Οθωμανού Τούρκου, το 1453, ήταν η κατάληξη τη παρακμή του Βυζαντινού κόσμου. Ήδη από τον 13ο αιώνα η άλλοτε ένδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε πολλά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ξένε φυλέ από το Βορρά και την Ανατολή εισέρχονταν στην περιοχή με ειρηνικό ή βίαιο τρόπο, ενώ χριστιανοί τη Δύση, κυρίω οι Βένετοι, εκμεταλλεύονταν τα σπουδαιότερα εμπορικά λιμάνια, με αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό των εντοπίων. Μέσα σε δύο περίπου αιώνε ολόκληρη η Ελληνική Χερσόνησο κατακτήθηκε από του Οθωμανού Τούρκου. Μόνο τα Ιόνια νησιά, με εξαίρεση τη Λευκάδα για κάποια χρονικά διαστήματα, δεν πέρασαν ποτέ στην Οθωμανική εξουσία. Παρέμειναν μάλιστα στην εξουσία των Βενετών έω το 1797, οπότε πέρασαν στα χέρια των Γάλλων και στη συνέχεια των Άγγλων. Η περίοδο από την κατάκτηση τη Ελληνική Χερσονήσου, στα μέσα του 15ου αιώνα, έω και τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821. Που οδήγησε στον σχηματισμό του νέου ελληνικού κράτου, ονομάζεται Τουρκοκρατία. Δεύτερη ερώτηση. Ποιε ήταν οι συνθήκε ζωή των κατακτημένων χριστιανών από του Οθωμανού Τούρκου στην περίοδο τη Τουρκοκρατία, Οι δύο πρώτοι αιώνε τη Τουρκοκρατία ήταν οι δυσκολότεροι για του χριστιανού. Οι δημογραφικέ, οικονομικέ και κοινωνικέ μεταβολέ ήταν μεγάλε. Αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν σε ορεινού τόπου τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίση, οι Βυζαντινοί άρχοντες εξαφανίστηκαν μετά την άλωση. Τέλο, αρκετοί λόγοι έφυγαν στη Δυτική Ευρώπη. Όλα αυτά επηρέασαν αρνητικά τη συνοχή του ελληνικού πληθυσμού. Από τα μέσα του 16ου αιώνα, η θέση των Ελλήνων στι τουρκοκρατούμενε περιοχέ σταδιακά βελτιώθηκε. Την εποχή αυτή μειώθηκαν οι στρατιωτικέ συγκρούσει στην ελληνική Χερσόνησο και περιορίστηκε η φορολογία και το πεδομάζωμα οι εξελίξει αυτέ στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, με τη συμβολή των Ελλήνων τη Διασπορά, τόνωσαν την παιδεία και οδήγησαν προοδευτικά το έθνο στην εκπαιδευτική αναγέννηση του 18ου αιώνα, που προετοίμασε το έδαφο για την απελευθέρωση. Τρίτη ερώτηση. Πώ κατάφεραν οι υπόδουλοι Έλληνε να μην αφομοιωθούν από του κατακτητέ. Τελικά όμω οι υπόδουλοι Έλληνε δεν αφομοιώθηκαν, αφού κατάφεραν να διαφυλάξουν, με τη βοήθεια και τη Εκκλησία, τρία βασικά στοιχεία τη εθνική του ταυτότητα. Τη θρησκεία, τη γλώσσα και την παράδοση. Τέταρτη ερώτηση. Ποιε ήταν οι συνθήκε ζωή των Ελλήνων υπηκόων των Βενετών. Αρκετά προβλήματα αντιμετώπιζαν και οι Έλληνε υπήκοοι των Βενετών. Έω τον 16ο αιώνα δεν του επιτρεπόταν η συμμετοχή στη διοίκηση, ενώ οι Βένετοι κατήχαν τα ανώτερα θρησκευτικά αξιώματα και την περιουσία τη Εκκλησίας. Αυτοί οι περιορισμοί, σε συνδυασμό με άλλε διακρίσει, όπω η βαριά φορολογία και η συμμετοχή σε αγκαρίε για την κατασκευή δημοσίων έργων, προκαλούσαν συχνά διαμαρτυρίε ακόμη και εξεγέρσει εναντίον των κατακτητών, με γνωστότερη την εξέγερση στη Ζάκυνθο το 1628, γνωστή ω Ρεμπελιό των Ποπολάρων. Καθώ όμω περνούσαν τα χρόνια και αρκετέ βενετικέ κτήσει έπεφταν στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, οι Βένετοι άρχισαν να γίνονται πιο φιλικοί προ του Έλληνε, που είχαν αναλάβει και το βάρο τη άμυνα, οι διακρίσει σε βάρο των Ελλήνων στι βενετοκρατούμενε περιοχέ περιορίστηκαν επίση και λόγω τη μακραίωνη συνύπαρξη, που συχνά οδηγούσε σε μεικτού γάμους και σε κοινέ οικονομικέ δραστηριότητε. Ωραία να παίξουμε το κουί τη ενότητα.